μεγάλα. Ο Διονύσης είναι. Έχει με τα χαρτιά κάτι δουλίτσες. Καινούριος. Δύο φραπεδιές μέτρες μεγάλα και μία τρύπα. Ο πρώτος. Έτοιμος και ο δεύτερος. Μισό για τα καλαμάκια. Έλα. Ωπα, φιλαράκι, χίλια συγγνώμη. Περίμενε, μισό. Φιλαράκι, χίλια συγγνώμη, μισό. Ένα πάπα. Έλα, φιλαράκι, έλα. Έχει νερό μέσα, άμα θες να πληθείς. Έλα, μέσα, ρε. Μέσα! Άνοιξε, ρε! Άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε την πόρτα γρήγορα! Πάτε κάτω. Κάτω. Τα χέρια σου! Ναι. Γιατί λέτε μαλακίες στα κανάλια. Ποιος είναι. Εσύ είπες ότι βγήκαμε πυροβολώντας και κινδύνεψε κόσμος. Ε. Όχι. Να ξέρεις ότι εμείς δεν πειράξαμε ποτέ κανέναν. Και ούτε πρόκειται να πειράξουμε. Εμείς δεν τα έχουμε με τον κόσμο. Με το κράτος τα έχουμε. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις. Πέρα από την αλήθεια που ακούς. Που διαβάζεις, που αισθάνεσαι. Πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Εμείς δουλεύουμε μόνο με ένα όπλο. Το μυαλό μας. Αυτός είναι ο τρόπος μας. Το μυαλό μας είναι η μαγιά μας. Και αυτό μας έκανε να ξεχωρίσουμε από όλους τους άλλους. Καταλαβές. Και άλλη φορά να προσέχεις τι λες. Ρίμπαζε, ε! Πώς σου φάνηκε σήμερα, ε! Γαμό! Πρώτη φορά βλέπω τόσα πολλά λεφτά. Αυτά δεν πολλά. Όπα! Το βασικό είναι να θυμάσαι ότι δεν θα είναι πάντα τόσο εύκολα. Ξέρω. Θα σου αφήσω 500 χιλιάρικα να κινείσαι και τα υπόλοιπα θα τα κανονίσω εγώ, εντάξει! Δέσποινα, ξέρεις τι σκέφτομαι όταν σε βλέπω. Τι. Τι ωραία ρούχα που έχουμε. Όχι σοβαρά, πάνω σου δείχνουν καταπληκτικά. Το σκέφτηκες αυτό που σου είπα τις προάλλες. Όχι πολύ, δεν πρόλαβα. Τι συμβαίνει, δεν σ' αρέσω πια. Δεν είναι αυτό, απλά τον τελευταίο καιρό έχω πολλά στο μυαλό μου.
Δεν θέλεις να το... να το κουβεντιάσουμε? Δεν ξέρω πάνω, αυτά δεν συζητιούνται έτσι. Το αφεντικό είναι ο Χλέμπουρας που μιλάει στη δουλειά. Κάθε Παρασκευή έρχεται ένας σκοτός, παίρνει τις πράξεις εβδομάδας και τις πάει στην τράπεζα. Ύστερα από κάνα μισάωρο, φεύγει και ο Χλέμπουρας. Πώς πάει? Και αυτός στην τράπεζα πάει. Αλλά αυτός πάει τα μαύρα, από τις τοκογλυφίες. Ο φουσκωτός παίρνει την ίσπραξη του μαγαζιού, που είναι ψηλοπράγματα. Το χοντρό το πακέτο το κουβαλάει μόνος του. Χωρίς προστασία, χωρίς τίποτα. Το μάθες το μάθημά σου. Έτσι για ένα ποτάκι. Τι πειράζει ένα ποτάκι? Δεν είπα ότι πειράζει. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι εσύ και εγώ τελειώσαμε έτσι απλά. Θέλω να το ξανασκεφτείς. Και αυτό που είπες για τη γυναίκα μου, εντάξει. Κάτι θα γίνει. Άμα θέλει κανείς, όλα γίνονται. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τα λέμε μετά. Σε γλιτώσαμε, μου φαίνεται. Τι θα θέλατε? Ένα κουστούμι θέλω. Ελάτε μαζί. Μπορείτε να διαλέξετε. Μπορώ να δοκιμάσω αυτό? Ευχαρίστως. Ωραίο, ε. Ξέρω εγώ. Τι είμαι, παππού, σήμερα ξέρω από κουστούμια. Είναι από τα καλύτερα κομμάτια μας. Έχετε ο γούστο. Ωραίο παιδί. Τη σκάλα πίσω στη βλέπεις. Οδηγεί στο υπόγειο. Κάθε μέρα παίρνει την ίσπραξη και την κρύβει κάπου εκεί κάτω. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Το βράδυ αφήνει τα λεφτά μέσα και βάζει και δύο φύλακες. Οι φύλακες φεύγουν το πρωί και επιστρέφουν το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή παίρνει όλο το χρήμα και το πάει στην τράπεζα. Για πόσα μιλάμε? Για πολλά. Δεν ξέρω ακριβώς. Σημασία έχει ότι τα πάει μόνος του. Ο άνθρωπος φαίνεται. Τι φαίνεται? Ότι είναι μαλάκας. Είναι πάρα πολύ ωραία, σας πάει υπέροχα. Ευχαριστώ. Και δεν υπάρχει ωραίτερο θέμα από έναν άντρα σε σωστό κοστούμι. Ναι. Φιλαράκο, με θυμάσαι? Ναι. Θέλω να σου πω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λες. Τι λέω? Μας λες κλέφτες για κακοποιούς. Κλέφτες είναι αυτός που παίρνει κάτι που δεν του ανήκει. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Σου αξίζουν περισσότερα πράγματα από αυτά που σου έχει δώσει η ζωή. Ε? Ότι κάποιος για τον Α ή Β λόγο έχει αυτά που κανονικά θα πρέπει να έχεις εσύ. Εγώ αυτό το πράγμα το νιώθω συνέχεια. Κάποιος έκανε μοιρασιά λάθος. Μας έριξε. Και επειδή ζούμε σε ζούγκλα, θα τα περιμένω να μου τα δώσει πίσω. Αυτό ήταν βλακεία. Τα παίρνω μόνος μου. Είμαστε okay. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Μια αλλαγή θα ήθελα να κάνω. Στις 9 ανοίγουμε. Επειδή είμαστε λίγο βιαστικοί, αν είναι δυνατόν να μας ανοίξετε να κάνουμε την αλλαγή. Περιμένετε. Κλείδωσε.
Πού τα υπόλοιπα, ρε. Δεν υπάρχουν άλλα. Πού τα υπόλοιπα, ρε. Δεν υπάρχουν άλλα. Λέγε, ρε. Δεν υπάρχουν άλλα. Λέγε, θα στην ανάψω. Αλήθεια τώρα, δεν υπάρχουν άλλα. Βγάλε τα λεφτά όλα. Εντάξει, 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 εντάξει. Φοβάσαι. Μην φοβάσαι. Δεν σε πειράξει κανείς. Το μαλάκα που σου κολλάει θα ξελαμπρώσουμε λίγο. Ας το κάτω. Ας το κάτω. Βάλ' τα όλα σε μια σακούλα. Γρήγορα. Θέλω και τα κολοβιβλία που κρατάς. Τι άλλο μου φοράς. Μην μιλήσεις. Μην μιλήσεις. Δέσποινα! Όχι, ρε Πούστη. Τι έγινε, τι έπαθες. Ξέχασα το κινητό μου. Θα στο φέρω εγώ, περίμενε. Πού το έχεις. Στο ταμείο. Ωραία αυτά, πόσο έχουνε. Να σου πω, Λιανός είναι ακόμα κάτω. Αν σε δει εδώ, την έβαψες. Κάτω είναι, δεν πήγε τράπεζα. Τώρα που μου θα φύγει, άντε κάντε μια. Γεια σου, Δεσποινακή. Σήκω. Σήκω. Γύρνα πλάτη. Μ' ακούς? Έλα ρε, τι έγινε? Όλα εντάξει τώρα. Να ετοιμάζεσαι, σε ένα λεπτό ανεβαίνω. Πρέπει να σε δώσω. Μπες μέσα. Ανέβα πάνω. Έλα, έλα, πάμε. Ευχαριστώ. Γιατί αργείτε, έλα, φύγαμε. Όταν γνωρίζεις τον άνθρωπο της ζωής σου, το καταλαβαίνεις. Το βλέπεις στα μάτια του, στο γέλιο του, παντού. Αναφέρεσαι στην κοπέλα. Ναι. Εγώ μπορώ να ξέρω. Οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Και αυτά που λένε, τα μισά και παραπάνω είναι του κόλλου. Δεν μπορείς να μιλάς για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις. Δηλαδή? Δεν έχει δηλαδή. Ποιος ξέρει να πει οτιδήποτε για τη Δέσποινα. Μόνο εγώ μπορώ. Εγώ που την ξέρω πιο καλά τον εαυτό μου. Η ιστορία μας είναι πολύ διαφορετική. Και πολύ πιο ωραία. Εδώ είσαι. Χτυπάτε όλα μαζί, ε. Πήγα σπίτι, δεν σε βρήκα. Είπα να δω να ψωνίσω τίποτα. Και εσύ πήρες φρυγανιές. Δεν πειράζει, θα τις φάμε. Αυτά δεν μένουν. Μένουν. Δεν μένουν. Αγάπη μου, αγάπη μου. Γιατί βάζεις σοκολάτες στις τσέπες, ε? Θα μας περάσουν για κλέφτες, το καταλαβαίνεις. Πάρε φάτιν και μετά ρίξε το χαρτάκι στο καρότσι. Το ξέχασα, μωρέ. Να πάνε στη φυλακή για μια σοκολάτα.
Θα μας πάτε φυλακή για μια σοκολάτα. 27.680. Α, σε παρακαλώ. Μην τρέχεις, αγάπη μου, δεν σε προλαβαίνω. Εμένα με λένε Θοδωρή. Εσένα. Δέσποινα, ε. Πριν φύγεις να βγάλω τα πράγματα με τη σακούλα. Εντάξει. Πολύ στάσμα στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν ήρθα με αυτοκίνητο, με τα πόδια ήρθα. Δεν είναι ανάγκη να φύγεις και έτσι. Φτάσε. Έχεις κιλό. Πώς τα λένε. Εσύ το πήρες αυτό. Καλά, δε. Το αυτοκίνητο σου είναι βρώμικο, το ξέρεις. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Θες άλλο. Ναι. Α, αυτό σ' αρέσει. Ωραίο είναι. Ε? Το χρώμα. Εντάξει. Α, πάρε σε παρακαλώ στα ψωνιά. Καλησπέρα και συγγνώμη. Θα χρειαστώ το αυτοκίνητό σας, τα κλειδιά. Τα κλειδιά, αγόρι μου, γρήγορα. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάρετε το δικό μου. Τα κλειδιά είναι στο πορμπαγκάζ. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Να προσέχεις επιστρέφοντας. Άκουσα ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Οκ. Okay. Ο αδερφός μου. Τα δίπλωμα διαβατήριο. Και αυτά είναι του μικρού. Το δικό σου το δίπλωμα το έκανα επαγγελματικό. Δεν τα κοιτάς. Είναι άψογο. Μετά αλλά τι έκανες. Σας ψάχνει όλος ο κόσμος, ε. Να έχετε το νου σας. Εγώ λέω για λίγο να λουφάξετε. Ίσα ίσα. Τώρα πρέπει να κινηθούμε. Τώρα που όλοι μας ψάχνουν σίγουροι ότι έχουμε λουφάξει. Τι έχεις υπόψη. Ξέρω εγώ, διάφορα. Αυτά σκεφτόμαι. Τελικά για πού θα την κάνεις, Ολλανδία ή Ρουμανία. Μέχρι τότε έχουμε καιρό.
Τι είναι αυτά, ρε. Δεν το βούτυξες μόνο στα αμάξι. Ποια είναι αυτή η γκόμενα που γράφει εκεί. Ρε, είσαι μαλάκας. Ποια είναι αυτή. Ρε, εδώ παίζει με το τομάρι μας, ρε. Το κεφάλι μας, το κατάλαβες. Παίρνεις την κάθε γκόμενα και κάθεσαι και τις πουλάς μουρί. Ότι είμαστε οι μάγκες που κλέβουμε και τα γαμάμε όλα. Καλά τώρα, εντάξει. Τι εντάξει, ρε. Και κυκλοφορείς ακόμα με αυτό το αμάξι. Το πάμε φυρί-φυρί να μας πιάσουν στον ύπνο. Σαν τους μαλάκες. Ο αδερφός μου το καλύτερο παιδί. Ψυχούλα. Έχει τη φήμη του σκληρού όμως. Η αστυνομία τον λέει αδίστακτο. Το πιο καλό παιδί. Αλλά άμα κάνεις τη δουλειά που κάνουμε εμείς, χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να είναι σταθερός. Βράχος, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω. Αυτό το έχει πάρει από τον πατέρα μας. Γιατί ήταν για αυτούς. Άμα τράβαγε μια γραμμή, δεν ξεφεύγε καθόλου. Ο πατέρας σου όμως έχει πει πολύ άσχημα πράγματα για τον αδερφό σου στις εφημερίδες. Είναι που μοιάζουν. Είναι πολύ ίδιοι για να αγαπιούνται. Σου έφερα να γνωρίσεις τη Δέσποινα για να μην λες. Τι κάνει, ρε, πας καλά. Τι κάνω. Την έφερες εδώ. Μα είσαι τόσο μαλάκας, εδώ. Άντε γαμίσου, ρε, μάγει καμιά ώρα. Ναι, την έφερα, εδώ τρέχει τίποτα. Με ρώτησε ποια είναι και την έφερα να τη δεις. Τι τα μαζεύεις τώρα αυτά. Πάνω βρω πουθενά αλλού να μείνω. Εδώ δεν νιώθω πια ασφάλεια. Καλά και τόσο μαλάκα με έχεις. Θα την έφερε εδώ χωρίς να έχω σκεφτεί τίποτα. Ξέρω εγώ. Εσύ να μου πεις. Υποτίθεται ότι κάνουμε κάτι μαζί, ρε. Όχι ότι γουστάρει ο καθένας. Υποτίθεται ότι έχουμε κάτι κοινό, ρε. Ένα στόχο. Μόνο αυτό μετράει. Να τα μαζέψουμε και να την κάνουμε. Μόνο αυτό έπρεπε να μετράει και για σένα, Θοδωρή. Ίδιος ο πατέρας είσαι. Τι σε πιάσε, ρε, και τα θυμήθηκες αυτά τώρα. Δεν έχεις τι να πεις και λες μαλακίες. Καθαριμάνα και πέρα, δεν ξεχάσουμε. Να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και σιγά τη ζωή που συνεχίσαμε, δηλαδή. Όλο ίδιοι είστε. Κάνεις λάθος, δεν είμαι έτσι εγώ. Πήγες στον τάφο όταν σ' άφησε αυτός. Εγώ πήγαινα κρυφά και τις έτρωγα. Το κατάλαβες. Αλλά εσύ ήσουν ο καλός. Ακολούθησες τη γραμμή. Ωραία, ήσουν ο καλύτερος γιος της μάνας μας. Αυτό θες να ακούσεις, δε. Ήσουν ο καλύτερος. Μπράβο. Και να σου πω, η φωτογραφία στο πορτοφόλι δεν πιάνει. Οι τύψεις παραμένουν τύψεις. Και ο πατέρας έχει τη φωτογραφία στο πορτοφόλι του. Και τώρα το ίδιο κάνεις. Μόνο που τώρα τη γραμμή τη βάζεις εσύ. Δεν υπάρχει γραμμή, δε. Υπάρχει αυτό που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ή μένουμε εδώ και είμαστε κυνηγημένοι όλη μας τη ζωή. Ή μαζεύουμε το χρήμα και την κάνουμε. Και γλιτώνουμε για πάντα. Όσο για τη μάνα μας, μόνο εγώ ξέρω. Δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε τουλάχιστον. Τι να κουβεντιάσουμε, ρε Θοδωρή. Εσύ κάνεις ότι σου καπνείς και δεν υπολογίζεις τίποτα. Σου ήρθε να τη φέρεις εδώ και την έφερες. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα αρχίδια σου. Εγώ την έφερα γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να μας βοηθήσει στην καινούργια δουλειά. Εκτός μια δηλαδή εγώ δεν έχω το δικαίωμα να προτείνω, μόνο εσύ. Ή αν πιστεύεις ότι δηλαδή εγώ είμαι τόσο μαλάκας που την έφερε εδώ χωρίς να την έχω τσεκάρει. Αν μας κάνει για τη δουλειά καλώς. Αλλιώς να, στα αρχίδια μου. Και το κολλάμα ξέρω το ξεφορτώθηκα. Το καινούργιο είναι σε γνωστή θέση.
Μην φοβάσαι καταρχήν. Όχι. Λοιπόν, αυτή είναι η ασφάλεια. Mm. Το ασφαλίζεις. Mm. Οπλίζεις. Mm. Το δάχτυλο έξω από σκανδάλι. Γιατί? Συγγνώμη. Ασφαλίζεις. Το λέει μόνη τη λέξη. Ασφάλεια. Λοιπόν, σημαδεύεις. Ναι. Βάζεις το δάχτυλο μέσα σκανδάλι. Κλείνεις τα αυτιά σου. Τράβα το κόκορα. Το δάχτυλο έξω από το σκανδάλι. Έτσι. Πήγε! Κάνει ρε. Μαθαίνεις να ρίχνεις. Εμείς δεν πυροβολούμε ποτέ. Το πρώτο το έχουμε μόνο για απειλή. Θέλω να κάνω μια κατάθεση, μια πολύ μεγάλη κατάθεση. Με ποιον θα πρέπει να το συζητήσω? Τι ποσό? Με τον κύριο Πάτση, είναι ο διευθυντής. Περάστε μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάτσης. Μάλιστα. Κούρμπαλη. Θα ήθελα να κάνω μια κατάθεση. Έχετε λογαριασμό εδώ? Έχω. Τότε θα πρέπει να πάτε στα ταμεία να σταθείτε στην ουρά. Θέλω να καταθέσω 650 εκατομμύρια. Τότε κάνετε πάρα πολύ καλά που ήρθατε σε μένα. Να σας προσφέρουμε κάτι, θα πιείτε κάτι? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να ανάψω ένα τσιγάρο. Ευχαρίστω. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλετε. Θέλω να είστε ήρεμος καταρχήν. Μπορείτε να είστε ήρεμος όπως πριν. Εμένα θα κοιτάτε μόνο. Μόνο εμένα. Και να έχετε τα χεράκια σας απάνω στο γραφείο για να τα βλέπω. Πολύ ωραία. Αν κοιτάξετε πουθενά αλλού, θα με στεναχωρήσετε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να χαμογελάτε, να δείχνετε ότι είστε ευτυχισμένος και να μου απαντάτε σε ό,τι σας ρωτάω κουνώντας μόνο το κεφάλι σας, ναι? Δεν μου χαμογελάτε όμως. Χαμογελάστε μου. Εντάξει, φτάνει. Μην μας περάσω και για χαζοχαρούμενους. Λοιπόν, το χρηματοκιβώτιο έχει χρονοδιακόπτη, έτσι? Στα πόσα λεπτά, στα 10? Στα 15. Πολύ ωραία. Απενεργοποιείται από εδώ. Θέλω να σκύψεις το κεφάλι. Να πάρεις ένα στυλό και να κάνεις ότι γράφεις κάτι. Και με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου, θέλω να πάρεις τηλέφωνο και να ζητήσεις να το πανεργοποιήσουν. Κατάλαβες? Πρόσεξε. Ναι, Στέλλα. Σε παρακαλώ. Απενεργοποίησε το χρονοδιακόπτη. Τώρα. Πολύ ωραία. Τώρα, όση ώρα εμείς τα περιμένουμε, εσύ θα κοιτάς ή εμένα ή τα χαρτιά που έχεις μπροστά σου. Αν κάνεις οτιδήποτε άλλο θα το μετανιώσουμε και οι δύο. Και μάλλον περισσότερο εσύ. Έλα. 14 λεπτά. Όλα καλά. Ωραία.
Ας το τηλέφωνο ανοιχτό να σε ακούμε. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Από εδώ ακούω τα πάντα. Γι' αυτό προσοχή όση ώρα θα περιμένουμε. Μεγάλη φαντασία και θα σου ξανατηλεφωνήσω. Τι εννοείς? Εννοώ ότι η φάση με τα λεφτά εκείνου του τύπου ήταν πραγματική. Δεν ήταν στημένη όπως είπαν μερικοί. Εμείς καταλαβαίνουμε τον κόσμο και ο κόσμος καταλαβαίνει εμάς. Έχω ακούσει και κάτι άλλο. Ότι βοηθάτε, λέει, οικογένειες κρατουμένων που έχουν ανάγκη. Εμείς, μεγάλε, κάνουμε ό,τι λέει η ψυχή μας. Εγώ σου έχω ξαναπεί. Δεν θέλουμε να πειράξουμε κανένα. Ούτε πρόκειται να πειράξουμε. Έτσι είμαστε εμείς. Και άμα σας τριμώξουν πουθενά. Άμα μας τριμώξουν πουθενά. Το έχεις εύκολο να στριμωχτούν οι παπαδάκηδες. Ε? Εμείς είμαστε οι παπαδάκηδες. Ο Γεράσιμος και ο Θόδωρος. Top my roof, creeping across them shingles. You out scared me half to death, girl. What's your name, Ruthie Lingle? You're talking that little Jesus geek. Need a good ass clocking. Oh yeah, done seen your mocking. Don't you dare, boy, think my Lord have done forgotten. Oh,
Αυτός που είπε ότι τα λεφτά δεν είναι ευτυχία. Δεν ήξερε τι του γινόταν. Δηλαδή είναι. Είναι καμιά φορά. Αλλά έχουν και ένα κακό. Όταν δεν τα έχεις, τα σκέφτεσαι συνέχεια. Θα ονειρεύεσαι. Τα ζητάς. Τα ψάχνεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα γι' αυτά. Όπως εσείς. Αν έχεις μια στάλα ευτυχία, πολλαπλασιάζουν. Αλλά το ίδιο γίνεται και με την δυστυχία. Και το κακό είναι πως δεν τα αποκτήσεις. Όσα και αν αποκτήσεις. Θες περισσότερα. Είσαι σχεδόν έτοιμος. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα την κάνεις? Όχι ακόμα. Γιατί ρε, με τόσα λεφτά θα είσαι πλούσιος στη Ρουμανία. Δεν θέλω να πάω πλούσιος. Θέλω να πάω παμπλούτος. Να μην ξανασκεφτώ για φράγκα στη ζωή μου. Τι?